Λοιπόν, Γρηγόρη, καλησπέρα. Σε καλησπέρα. Συναντάμε στην Θεσσαλονίκη Σάββατο πρωί. Αυτό που είδαμε ότι ο κόσμος πολύ αγάπη, ρε παιδί μου, από τους συμπολίτες σου. Νομίζω ότι αυτό είναι αμοιβαίο. Τα Καρντάσια. Έτσι κι αλλιώς, όταν έρχεσαι στην πόλη, νιώθεις αυτή την Καρντάσια αγάπη. Και ομολογουμένως είναι μια πολύ ωραία μέρα, ένα πολύ ωραίο πρωινό. Τώρα τα συναισθήματα που πήρες από τον κόσμο, είδαμε, ήρθαν με μικρή, μεγάλη, φωτογραφίες, αυτόγραφα, ποια ήταν? Τώρα εντάξει, τώρα είναι χωρίς αυτό να θέλει να ακουστεί κάπως. Κάνω αυτή τη δουλειά 23 χρόνια. Με τις καλές και τις κακές στιγμές της. Αυτό πλέον είναι. Έχουν συμβεί εκπομπές όπως ο Μόρφος Κόσμος που ερχόμασταν με το πρωινό και είχε 15-16.000 άτομα στην παραλία κάτω, ας πούμε. Είναι ωραίο αυτό το κόσμος, καταλαβαίνει αν κάτι το κάνεις γιατί το γουστάρεις ή αν δεν το γουστάρεις, αν το κάνεις με το ζόρι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη είναι πάντα πολύ όμορφο. Ευκαιρία να περάσεις και κάποιες όμορφες στιγμές οικογενειακές στην Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι η μισή μου οικογένεια, οι γονείς μου, η άλλη μου μισή οικογένεια στην Αθήνα. Φανταστώ ότι ο γιος είναι μικρός για να ταξιδέψει. Όχι, ταξιδέψαμε, ήρθαμε εδώ να δούμε τον παππού και τη γιαγιά. Βεβαίως. Αλλά σήμερα ήρθα μόνος μου λόγω επαγγελματικού ταξιδιού. Θα είναι ευκαιρία να συναντήσεις και τον κουμπάρο και νονό τον Αντώνη Κανάκη. Αυτό που γράφτηκε δεν ισχύει. Και όχι. Και δεν θέλω να μπαίνω σε διαδικασία τώρα να απαντάω καθόλου σε ό,τι γράφει τώρα ο καθένας. Γιατί είπαμε αυτή η ιστορία που γράφω για να γεννήσω ένα θέμα και λίγο αργότερα πρέπει να απαντάω εγώ στον καθενός αυτό που βάζει. Όχι. Μάλιστα γράψαν και την ημερομηνία του γάμου, ότι θα είναι Αύγουστο στην Άξο. Δεν ισχύει. Είπαμε κάτι για την εκδήλωση, θα πούμε κάτι άλλο. Να πούμε ότι ο κόσμος ήρθε, αγκάλια στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει εδώ. Βέβαια, είμαι εδώ ήδη μία μέρα, μείνω και σήμερα και θα φύγω. Εγώ εύχομαι να περάσετε όλοι πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ. Σε ευχαριστούμε και εγώ. Και εγώ. Λοιπόν, Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθε στην αγαπημένη μας πόλη, Θεσσαλονίκη. Ποια είναι τα συναισθήματά σου τον κόσμο? Είδαμε, ήρθε, αγκαλιές, φωτογραφίες, μικρή, μεγάλη. Πραγματικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Μας υποδεχτήκανε πολύ ζεστά, πολύ θερμά. Τι ωραίο κόσμο έχει η Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Πράγμα είναι αυτό. Είναι άλλο πράγμα η Θεσσαλονίκη. Βέβαια, εσύ την Θεσσαλονίκη την ζεις και στην εκπομπή, έτσι, με δυο Θεσσαλονικιού. Πλέον μπορώ να σου πω ότι καταλαβαίνω και τοπική διάλεκτο με τον Γρηγόρη και τον Δημήτρη. Και έχω μπει πάρα πολύ στις συνήθειες και στον τρόπο ζωής των Θεσσαλονικιών. Σας αγαπάω πάρα πολύ και επειδή με αγαπάτε κι εσείς. Τώρα τι να σου πω, έχει πλουτώσει μέσα μου όλο αυτό. Εκτός από την διάλεκτο, είναι και αυτό που λένε είναι έξω καρδιά οι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή τώρα πώς τα έβγαλες πέρα με τον Αρναούτογλου και με τον Σταρόβα? Γιατί και εγώ γενικά είμαι άνθρωπος έτσι που είμαι έξω καρδιά, οπότε ήθελα να συναναστραφώ με ανθρώπους έξω καρδιά. Και τα κατάφερα με αυτό εδώ το αγόρι και το άλλο. Βλέπουμε ότι έχετε δέσει τέλεια, πάει πολύ καλά η εκπομπή. Στην αρχή βέβαια ίσως να πούμε ήταν λίγο μουδιασμένη μέχρι να πάρετε τα πατήματά σας, έτσι. Λοιπόν, αλλά εντάξει, μια χαρά τώρα όλα. Λοιπόν, σε βλέπουμε στο Face, είσαι υπέροχη, πραγματικά. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου? Είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ ευτυχισμένη που πάει καλά και φέτος, που το αγαπάει ο κόσμος, που το παρακολουθεί, που έχουμε τόσο ωραίους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, που μεταμορφώνεται κάθε Κυριακή, πραγματικά είναι μια έκπληξη για όλους μας. Είμαι χαρούμενη. Τώρα βέβαια αν είναι λεπτή θέση σου, έχεις ξεχωρίσει κάποιες συμμετοχές, έχουμε δει. Είναι λεπτή θέση, το είμαι μόνος. Ο Γιάννης Σαββιδάκης πάντως είναι αυτός που έχει κλέψει τις εντυπώσεις, δεν το περίμενε κανείς. Υπάρχουν κι άλλοι, απλά η αλήθεια είναι ότι έχουν κλέψει τις εντυπώσεις σαν άνθρωποι που δεν περιμέναν τις θα τις κλέψουν. Αυτό είναι, γι' αυτό, επειδή είναι ίδιο τόνο ο Γιάννης. Αλλά έχουμε πολλά ακόμα, οπότε θα δείτε ότι αυτούς που ξεχωρίσετε, καλά κάνετε και ξεχωρίσατε, αλλά θα ξεχωρίσετε και τις υπόλοιπες που δεν έχετε μέχρι στιγμής ξεχωρίσει. Μαρία, φέτος είναι η χρονιά σου. Πιστεύουμε ότι είναι μια από τις καλύτερες χρονιές που διανύεις. Πώς αισθάνεσαι? Ευχαριστώ τον Θεό που μου έχει προσφέρει μια τόσο ωραία δουλειά σε ένα τόσο ωραίο κανάλι, με πάρα πολύ καλούς συνεργάτες, με ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπάω κι εγώ. Και εύχομαι πρώτο Θεός να συνεχίσουμε, να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά